Ακούστε, τι θα κάνουμε τώρα. Πάμε έξω να βγούμε στην αγορά. Γιατί δεν βγούμε στην αγορά? Γιατί, στην αγορά? Γιατί έρχεται ο Υπουργός Οικονομικών ακολούθως και πρέπει να έχουμε προετοιμάσει προλιάνει το έδαφος με πληροφορίες. Δηλαδή, τι λέει ο κόσμος. Πάμε να δούμε ένα συνταξιούχο λοιπόν πώς το γεμίζει το καλάθι του νοικοκυριού ο συνταξιούχο. Δεν πρέπει να το δούμε. Να δούμε πώς θα βγάζει πέρα ο συνταξιούχο. Γιατί οι αριθμοί, εγώ λέω, πάντα είναι καλοί και οι αριθμοί. Πράγματι, σε κάποια σημεία είναι καλή στη χώρα. Δεν πρέπει να τα ισοπεδώνουμε όλα, αλλά η μέτρηση που γίνεται στον κόσμο. Πάμε να δούμε το Φάνη τον Καραβατζάκη να μας βοηθήσει με τον κύριο Κάντα, τον πρόεδρο των συνταξιούχων. Καλημέρα. Καλημέρα σας. Καλό μήνα. Ο συνταξιούχος αυτός είναι ο κύριος Αριστοτέλης Κάντας, συνταξιούχος και εκπρόσωπος των συνταξιούχων ως πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συνταξιούχων Επικουρικής Ασφάλισης. Βρισκόμαστε σε Λαϊκή του Πειραιά να δούμε πώς ψωνίζει ένας συνταξιούχος. Κύριε Κάντα, έχετε αποφασίσει τι θα πάρετε? Καλή σας ημέρα από τη Λαϊκή Συνοικία του Πειραιά εδώ στην Πηγάδα. Να είστε καλά, ευχαριστούμε. Όπως ξέρετε όλοι σας, δραματική κατάσταση που βιώνουν σήμερα οι συνταξιούχοι εξαιτίας της ακρίβειας και της εξυπωκέρδειας. Έτσι πρωί-πρωί λοιπόν, για την αρχή του μήνα. Έτσι, η σύνταξή μας, μεσοσταθμικά που είναι κύριε Καμπουράκη και κύριε Στάθη, περίπου 700 ευρώ. Έτσι, την πήραμε πριν 2-3 μέρες και φτάνει ίσα-ίσα για το πρώτο δεκαήμερο του μήνα. Ερχόμαστε λοιπόν πρωί εδώ, κάνουμε μία έρευνα αγοράς, να δούμε πώς είναι τα προϊόντα που είναι να αγοράσουμε. Μετρημένα τα αγοράζουμε, έτσι, όχι με κιλά, αλλά με κομμάτια πλέον. Έτσι, θα πάρουμε 3-4 μίλια, για θα να πάρουμε δούμε. Κάνα κιλό πορτοκάλια. Εκείνο που θέλω να πω, επειδή εχθές ήμουνα σε μεγάλα σούπερ μάρκετ για να δω αυτό το καλάθι το περιβόητο, θέλω να κάνω και μια καταγγελία εδώ, ότι αυτοί μέχρι να βάλουν το καλάθι μας έχουν πάρει τα αυγά και τα πασχάλια. Δεν μπορεί να έχει στο σούπερ μάρκετ το μήλο 1,90 και 2 ευρώ και εδώ στη Λαϊκή να έχει 1 ευρώ. Δεν μπορεί να έχει το μπρόκολο 2,5 ευρώ και εδώ να έχει 1,5. Δεν μπορεί να έχουν τα ρόδια 3,5 ευρώ και εδώ να έχει 1,5. Καταλαβαίνετε, έτσι εδώ στη Λαϊκή είναι άνθρωποι επαγγελματίες που τους ξέρουμε. Να ζητήσω από τον Νίκο το μοίρα, αν μπορούμε, δεν είναι τεχνικά τώρα επειδή είμαστε σε τρυπόδι, να βγάλουμε την κάμερα, να κάνουμε... να δούμε λίγο τιμές, να σχολιάσουμε. Για να δούμε λίγο τιμές. Έχει πάντως τόση διαφορά ανάμεσα στο σούπερ μάρκετ και το μανάβικο και τη Λαϊκή, έτσι. Δυστυχώς οι τιμές, κύριε Καμπουράκη, οι τιμές μεταξύ από τα μεγάλα σούπερ μάρκετ με τη Λαϊκή είναι της τάξης του 25% με 30%. Εδώ το μήλο έχει 1 ευρώ, το καλύτερο μήλο έχει 1 ευρώ. Όταν στα σούπερ μάρκετ έχει 1,90, 1,89. Ναι, είναι πολύ μεγάλη η αποκλίση. Να πάει να πάρει την πατάτα, εδώ την έχουν περίπου 1 ευρώ. 5 κιλά, 5 ευρώ. Δυστυχώς στο σούπερ μάρκετ. Πόσο είχε η πατάτα πέρσι? Είχε κοντά στα 50 με 60 λεπτά. Ναι. 50 με 60 λεπτά. Έτσι δυστυχώς αδυνατούν, κύριε Καμπουράκη, αδυνατούν οι συνταξιούχοι. Βλέπετε κόσμο, η Λαϊκή να σήμερα. Να ρωτήσουμε και μια βλέπετε κυρία εδώ. Πάρω. Καλημέρα σας. Έχετε αποφασίσει τι θα πει. Στιγμή, ναι. Οι τιμές, συγγνώμη, αλλά βιάζομαι τώρα. Μια χαρά είναι οι τιμές. Μια χαρά είναι. Εντάξει, κύριε Κάντα, πέστε μου κάτι, κύριε Κάντα. Μάλιστα. Θα έχουμε τον κύριο Σταϊκούρα στη συνέχεια. Κύριε. Δεν είναι αρμοδιότητα του κύριου Σταϊκούρα. Τιμές, αλλά ο άνθρωπος είναι ο Υπουργός Οικονομικών, έτσι έχει το ταμείο. Τι θέλετε να του πείτε? Καταρχήν, υπάρχει μια εκκρεμότητα με τα αναδρομικά σας. Κύριε Στάθη, στις 14 του Οκτώβρη, αν θυμίστε, είχαμε πάει αντιπροσωπεία στο Μέγαρο Μαξίμου στον κύριο Μητσοτάκη. Πράγμα. Εκεί λοιπόν του θέσαμε κατά πόδας τα δύο μεγάλα προβλήματα που υπάρχουν. Εκτός από τα αναδρομικά, τα οποία είναι ανέκδοτος, δεν τα χορηγεί ο κύριος Μητσοτάκης, διότι δεν το επιτρέπουν οι δημοσιονομικές ανάγκες του κράτους. Του είπαμε το κάτι άλλο. Ωραία, γιατί δεν μειώνει στον ειδικό φόρο κατανάλωση στον πετρέλαιο θέρμανσης και γιατί δεν μειώνει το ΦΠΑ στα βασικά είδη διατροφής? Έτσι πάλι και εκεί αρνητική ήταν η απάντησή του. Λέμε λοιπόν και εμείς ότι κύριε Μητσοτάκη, με αυτά τα μέτρα που παίρνετε, δυστυχώς για άλλη μια φορά, κύριε Στάθη και κύριε Καμπουράκη, οι συνταξιούχοι για άλλο έναν χειμώνα θα τον περάσουμε στα κρύα μας σπίτια μας χωρίς να ανάψουμε το πετρέλαιο θέρμανσης. Όταν εδώ και χρόνια, όταν είχε 700 ευρώ το πετρέλαιο θέρμανσης, δεν το αγοράζαμε. Κύριε, θα το αγοράσουμε Κάντα τώρα με 1.400 ευρώ για τρόφιμα. Τα τρόφιμα. Για τρόφιμα, πόσα δίνει ένα συνταξιούχος το μήνα, περίπου? Τι είναι αυτό, όχι πόσα δίνει.
πόσα του φτάνουνε. Άμα πάμε να πληρώσουμε λοιπόν ένα λογαριασμό της ηλεκτρικής ενέργειας, να έχουμε την ατυχία να πληρώσουμε και ενίκιο, να έχουμε την ατυχία να πληρώσουμε και το τηλέφωνό μας και το νερό, τι μένει από μία μέση σύνταξη, κύριε Καμπουράκη? Η μέση σύνταξη των συνταξιούχων που είναι 2.600.000 είναι περίπου 700 ευρώ μεικτά ή 645 καθαρά. Τι θα του μείνει όταν έρχεται το ηλεκτρικό ρεύμα να πληρώσει κοντά στα 250 το ευρώ? Είναι το ρεύμα είναι πρόβλημα. Καταλάβατε, λοιπόν, τι να του φτάσει. Ό,τι μένει το διαιρούμε. Το διαιρούμε για των 30 ημερών και τι να καταναλώσουμε, 10 ευρώ, 15 ευρώ την ημέρα. Μάλιστα. Καταλάβατε. Όχι μόνο, κύριε Καμπουράκη, όχι μόνο δεν θα έχουμε να ζεσταθούμε, όχι μόνο δεν θα έχουμε να αγοράσουμε τα βασικά είδη διατροφής, αλλά με αυτά που κάνουν και οι πάροχοι της ηλεκτρικής ενέργειας, έτσι που μας αναγκάζουν για να μας κάνουν έκπτωση, λοιπόν, να έχουμε μειωμένο ρεύμα κοντά στα 15%, θα είμαστε και με κλειστά φώτα όλο το χειμώνα. Λοιπόν, καλημέρα. Θα τεθούν τα ερωτήματα. Θα τα ξαναπούμε. Βέβαια, θα τεθούν τα ερωτήματα στον Υπουργό. Καλημέρα. Ευχαριστούμε και το Φάνη τον Καραβατζάκη.